Κυρία Σιδηροπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Τι κάνετε? Καλημέρα. Μια χαρά. Πολύ καλά. Είστε κάτοικος Γιαννιτσών, έτσι? Ναι, ναι, είμαστε από τα Γιαννιτσά. Σας βρίσκομαι στα Γιαννιτσά. Ήσασταν και εσείς τη Δευτέρα στο γήπεδο? Ήμουνα και εγώ στο γήπεδο, ναι. Ήσασταν και εσείς? Το γιο μου, το Βαγγέλη. Ήταν και ο μικρός ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι 12 ετών. 12 χρονών είναι, ναι. 12 χρονών. Ο οποίος βεβαίως είναι ΠΑΟΚ, έτσι? Εννοείται. Ναι. Και από πολύ μικρός παρακολουθεί ΠΑΟΚ. Ο παππούς του φυσικά φανατικός με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Οπότε ήταν και ένας λόγος που ο Βαγγέλης αγαπάει αυτή την ομάδα. Ο Βαγγέλης ασχολείται, έτσι, είναι φίλαθλος, ξέρει, είναι, έχει ξαναπάει στην Τούμπα. Έξι χρονών ήταν όταν πήγε πρώτη φορά στην Τούμπα. Όλοι κάπου εκεί ήμασταν. Ένα από τα παιχνίδια, δεν ξέρω, μ' ακούτε? Ναι. Ένα από τα παιχνίδια που είχε παρακολουθήσει και ενθουσιάστηκε ήταν με τον Ολυμπιακό. Που είχε κερδίσει φυσικά τότε ο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ μικρός. Και από τότε θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο. Ήταν παρόν ακόμα και σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Βέβαια, ναι. Είναι λίγο δύσκολα αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει. Πολύ για δύσκολα όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά. Πολύ δύσκολα. Ναι. Για όλους. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε να είναι τα παιχνίδια έτσι, αλλά ναι, πάνω, σωστά, δίκιο έχετε. Ας μην αναφερόμαστε σε αυτά. Για να καταλάβουμε, ο γιος σας, ο Βαγγέλης, έχει ένα θέμα. Αν θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Βαγγέλης έχει ένα κινητικό θέμα. Φυσικά από πολύ μικρός ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έχει αυτό το θέμα. Περπατούσε ο Βαγγέλης, να το πω. Μάλιστα. Η πάθηση είναι αυτή που σιγά σιγά το παιδί είναι στο καρότσι. Οπότε Τετάρτη Δημοτικού, φανταστείτε ένα παιδί που περπατούσε, που έπαιζε μπάλα και από μικρός. Καθυλώθηκε στο αναπηρικό καρότσι. Αυτό όμως δεν το στεναχώρησε, δεν το πτώησε ακόμα. Μπράβο. Και τώρα παίζει ποδόσφαιρο με το καρότσι. Μπράβο. Ναι. Και έρχεται και στην Τούμπα, οπότε μπορεί. Έρχεται και στην Τούμπα, φυσικά. Πείτε μας λίγο για προχθές. Πώς τον είδατε, πώς ένιωσε, τι σας είπε μετά? Έχουμε ξαναπάει στο γήπεδο με πρόσκληση, γιατί ερχόμαστε στην Τούμπα. Μέσα στο γήπεδο φυσικά ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε μαζί με τους παίκτες. Ναι, μέσα στο γήπεδο ήταν η πρώτη φορά. Φυσικά ήταν πολύ ενθουσιασμένος, είχε αγωνία, γιατί δεν ξέραμε ποιος θα τον πάρει με το καρότσι για να μπουν μέσα στο γήπεδο. Ποιος ήταν ο τυχερός? Ο τερματοφύλακας. Ωραίοι. Και ο Βαγγέλης, ένα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, είναι τερματοφύλακας. Του άρεσε πάντα από μικρό. Το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Φυσικά ήταν άδεια η Τούμπα, αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ναι. Δυστυχώς. Το είπε και ο Βαγγέλης. Δηλαδή, ωραία ήταν η μαμά, αλλά αν ήταν και φίλα. Έχει δίκιο. Και όλοι μαζί φωνάζομαι και. Ήτανε, εντάξει, σίγουρα ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος, πολύ χαρούμενος. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Ναι. Δηλαδή ο αγαπημένος. Ναι, για πείτε. Ναι, για πέστε μου. Ο αγαπημένος του στον ΠΑΟΚ είναι ο Ρέι, ο τερματοφύλακας. Λόγω θέσης. Είναι ο τερματοφύλακας και αυτός, φυσικά και άλλοι ποδοσφαιριστές. Εδώ τα λέει με τον παππού του. Πάντα τα συζητάνε με τον. Έχουμε παππού. Δει. Έχει και τον Πέλκα που είναι και από τα Γιάννητσα. Ναι. Έχουμε δει. Παλιότερα, μια που το ψάχναμε τώρα με την Ελένη, κάποια στιγμή τον επισκέφτηκε, συναντήθηκε με τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Με τον Σαλπιγκίδη, φυσικά. Με τον Σαλπιγκίδη. Ναι. Είχε επισκεφτεί στα Γιαννιτσά. Είχαμε τότε οικογενειακή ταβέρνα και ήρθε και τον επισκέφτηκε. Ήταν η πρώτη επαφή με τον ποδοσφαιριστή του Σαλπιγκίδη. Ναι. Ο οποίος ήρθε, ναι. Και με τον Πέλκα, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Όχι, με τον Πέλκα δεν το είδαμε. Έχει πάρει συνέντευξη στον Πέλκα. Α, είναι από τους μικρούς ρεπόρτερ. Ναι, που μίλησαν με τον Δημήτρη. Ναι. Αυτό έχει δημοσιοποιηθεί. Ναι, είναι στην κατηγορία, βεβαίως. Δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνος όμως ο Βαγγέλης. Δεν το ξέραμε. Ναι. Να τη βάλουμε να τη δούμε. Είναι, βλέπετε, ο Βαγγέλης. Είναι πρόσωπο που και στον ΠΑΟΚ μέσα και γενικά κοινωνικό παιδί. Όλη αυτή η επαφή σας με την ομάδα του ΠΑΟΚ, πέρα από το συνέστημα που είναι φιλάθλος και εσείς και όλοι, πώς προέκυψε? Γιατί βλέπω ότι έχετε μια επαφή. Μάθαμε ότι κάποια στιγμή, Ελένη, σωστά λέω ότι ο Βαγγέλης και στην πήγε Ιταλία, ακόμα και στο παιχνίδι Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Είχαμε πάει και στη Φλωρεντία με τον ΠΑΟΚ. Ο παππούς του έκανε ένα δώρο. Ήταν η πρώτη επαφή. Εδώ έχουμε και το Πατριαρχείο φυσικά στα Γιαννιτσά. Α, μάλιστα. Και θέλανε να κάνουν μια έκπληξη στον Βαγγέλη.
Και τους είχα αναφέρει ότι ο αγαπημένος παίκτης τότε ήταν και ο Σαλμπιγκίδης που έπαιζε φυσικά στον ΠΑΟΚ. Και έτσι τον καλέσανε, γνωρίστηκε με τον Δημήτρη και μας έκαναν πρόσκληση για να πάμε και να δούμε και αγώνες. Ναι. Πήγαμε φυσικά και στη Φλωρεντία. Και από εκεί ξεκίνησε η περισσότερη επαφή με την Ένα φυσικά που αυτή μεσολαβεί. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορούμε να έχουμε αυτές. Την πρόσκληση τέλος πάντων. Ο Βαγγέλης, τι τάξη πηγαίνει? Πρώτη γυμνασίου είναι τώρα. Α, είναι πρώτη γυμνασίου. Ναι, μάλιστα. Πρώτη γυμνασίου. Φανταστείτε τους συμμαθητές που τον είδαν και στη τηλεόραση και τον είπαμε, Βαγγέλη, σε είδαμε και τον κάνανε έτσι ερωτήσεις για τους παίκτες. Τώρα, τώρα να ξέρετε, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ, θα θέλει να ξαναπάει. Και θα πρέπει να ξαναπάει. Εννοείται. Συνέχεια. Περίμενε πώς και πώς για να πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ λόγω που γίνανε αυτά τα γεγονότα που δεν μπορούσαν οι φίλαθλοι. Ναι. Και όταν μας ενημέρωσε η Νένα ότι θα πάμε, χάρηκε πάρα πολύ ο Βαγγέλης. Λίγο νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Πείτε μας λίγο, η καθημερινότητα... Και όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, φυσικά κέρδισε τώρα, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι. Αν να πούμε και κάτι, όταν χάνει, κλαίει. Στεναχωριέται πάρα πολύ. Ας φροντίσουν να μην τους στεναχωρούν. Αυτό, αυτοί, ναι, που μας ακούνε τώρα και παίζουν στον ΠΑΟΚ, ας φροντίσουν να μην τους στεναχωρούν το Βαγγέλη και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί μέχρι μέσα στο γήπεδο, λέει, θα μπω, λέει, μαμά, θα σηκωθώ, δηλαδή, τόσο πολύ όταν βλέπει τον ΠΑΟΚ και πώς παίζει και θα μπω και εγώ, λέει, μέσα στο γήπεδο, λέει, να παίξω, να βάλω γκολ. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα, πείτε μας λίγο για... Ακόμα και το να πας στο γήπεδο, ακόμα και μέσα στο, ναι, στο γήπεδο, αλλά και όλα, και αν μέσα από τη δική του θέληση, όπως μας είπατε νωρίτερα, το ότι παίζει και ποδόσφαιρο, το ξεπερνάει. Ναι. Η καθημερινότητα, εντάξει, προσπαθούμε να μην... Είναι δύσκολη, δεν είναι. Εύκολη λόγω μετακίνησης είναι δύσκολη, όχι όλα και κάτι άλλο. Ναι. Η πρόσβαση, ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι δεν υπάρχει πρόσβαση. Στους δρόμους, ναι, δεν σέβονται. Δυστυχώς δεν σέβονται οι οδηγοί να κλείνουν τη ράμπα, δεν μπορείς να περάσεις. Ό,τι χειρότερο. Όπου και να πας υπάρχουν σκάλες. Δυστυχώς δεν μπορείς να το καταλάβεις όταν είσαι και περπατάς. Ναι. Όταν πλέον έχεις έναν άνθρωπο που είναι στο καρότσι και ο ίδιος κάποιοι άνθρωποι που είναι στο καρότσι μπορούν να το καταλάβουν καλύτερα. Mm-hmm. Αυτοί που βιώνουν το πρόβλημα, αυτοί το μπορούν να το καταλάβουν. Αν μπούμε στη θέση τους, τότε θα το καταλάβουμε και εμείς πόσο δύσκολο είναι. Ναι. Και πόσο εύκολο θα ήταν αν υπήρχε πρόσβαση. Γιατί το ότι είσαι πάνω σε ένα καρότσι δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Μπορείς να κάνεις πράγματα. Mm-hmm. Μπορείς. Αρκεί να υπάρχει και η θέληση φυσικά, μπορείς να κάνεις. Απλά, ναι, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, αλλά δεν το σκεφτόμαστε αυτό. Ό,τι θέλει ο Βαγγέλης, εγώ προσωπικά σου για τον Βαγγέλη. Yeah. Ό,τι θέλει, δεν το στερούμε, προσπαθούμε. Και μόνο που βλέπουμε το χαμόγελό του και... πόσο χαρούμενος είναι, τα ξεχνάμε όλα. Έτσι, και μιλώντας με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μας είπαν ότι επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα που έρχονται συχνά, προσπαθούν όσο πιο συχνά να βρίσκονται στο γήπεδο και ο Βαγγέλης είναι μέσα σε αυτούς, αν και στα Γιάννητσα, αν και είναι δύσκολο έτσι και για εσάς να μετακινηθείτε κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο πυκνά συχνά. Το κάνετε, γιατί όπως είπατε, αφού ο Βαγγέλης το θέλει, σίγουρα, και εσείς ακολουθείτε. Είναι τώρα στο σχολείο. Τώρα είναι στο σχολείο, σε λίγο θα σχολάσει, μία η ώρα σχολάει. Για να του λέγαμε μια καλή μέρα. Θα το μεταφέρετε εσείς. Εννοείται. Την καλημέρα και τις ευχές μας. Και πολλές ευχές να είναι πάντα καλά και να χαμογελάει. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Σιδηροπούλου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.